Δικαστήριο στην Λευκορωσία καταδίκασε τον πρώην υποψήφιο για την Προεδρία Βίκτορ Μπαμπαρίκο σε κάθειρξη 14 ετών, κρίνοντας τον ένοχο για διαφθορά. Η ομάδα των συνηγόρων του Μπαμπαρίκο δήλωσε πριν από την απόφαση πως οι κατηγορίες εναντίον του πελάτη της ήταν κατασκευασμένες για να ματαιωθούν οι πολιτικές φιλοδοξίες του. Ο ίδιος απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου είχε δηλώσει ότι δεν ντρέπεται για τη ζωή του, αλλά λυπάται για τις περιπέτειες στις οποίες είχε βάλει την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι φυλακίστηκε και ο γιος του απλά και μόνο επειδή είναι παιδί του. Πρώην επικεφαλής της τράπεζας Belgazprom Bank, ο 57χρονος είχε συλληφθεί τον περσινό Ιούνιο, ενώ προσπαθούσε να υποβάλει την υποψηφιότητά του ως αντιπάλου του Αλεξάνδρ Λουκασέγκο. Αφού απαγορεύτηκε η συμμετοχή του στις εκλογές και τέθηκε υποκράτηση, η Μαρία Κολεσνίκοβα, μία από τις συμμάχους του, ένωσε τις δυνάμεις της με την Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια και την Βερόνικα Τσεπκάλο για να ηγηθούν της προεκλογικής εκστρατείας αντιπολίτευσης. Η Κολεσνίκοβα είναι πλέον φυλακισμένη στη Λευκορωσία, η Τσεπκάλο έχει διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ η Τιχανόφσκαγια, η οποία ήταν υποψήφια εναντίον του Λουκασέγκο, συνεχίζει τον αγώνα της εναντίον του από την γειτονική Λιθουανία. Οι επικριτές του Προέδρου υποστηρίζουν ότι έγινε μαζική νοθεία στις τελευταίες εκλογές, με τις οποίες ο Λουκασέγκο ανανέωσε την παραμονή του στην εξουσία, στην οποία βρίσκεται από το 1994. Έκτοτε παρατηρούνται πολλές διαδηλώσεις στο Μίνσκ και άλλες πόλεις.